Τι έγινε σήμερα. Γράφουμε. Οι εντολές μου σήμερα επέλεξε να μην παραβρεθεί στην έναρξη της συνεδρίασης. Εκπροσωπήθηκε από τους συνηγόρους της, δηλαδή τον κύριο Καράμπελα, τον κύριο Βαμπουνάκη και εμένα. Στην πορεία της υποθέσεως θα εμφανιστεί και θα δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει να δώσει με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα για το οποίο δικάζεται. Άποψη της υπερασπίσεως την οποία εξέθεσα προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο είναι ότι είναι απολύτως νομικά λανθασμένη η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει και ότι από απόπειρα ανθρωποκτονίας θα πρέπει το δικαστήριο να μετατρέψει την κατηγορία σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως είναι η νομολογία όλων των ελληνικών δικαστηρίων μέχρι σήμερα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η απόφαση του μεικτού ορκωτού θα είναι απόφαση νομιμότητος και όχι σκοπιμότητας. Ο λόγος που δεν ήρθε ήταν επειδή φοβήθηκε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Ιωάννα. Έτσι μάθαμε κάνοντας ρεπορτάζ. Τι της είπατε, αν θέλετε να μας πείτε. Ναι, να σας πω μόλις σταματήσει ο θόρυβος. Ζήτησα να μιλήσω στο θύμα αυτής της υπόθεσης, στο τραγικό θύμα αυτής της υπόθεσης, για να της εκφράσω την προσωπική μου συμπάθεια και συμπαράσταση σε σχέση με την τραγική περιπέτεια την οποία βιώνει και η οποία θα συνεχίσει για πολλά χρόνια. Η συμπάθεια της υπερασπίσεως και προσωπικά εμού στο θύμα αυτής της υπόθεσης, την κυρία Παλιοσπύρου, δεν σημαίνει ότι θα περιορίσω ή θα συμβιβαστώ στην εκτέλεση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων. Είναι η υπόθεση, είναι ομολογημένη από πλευράς της εντολέως μου ως προς τα πραγματικά της περιστατικά. Δέχεται δηλαδή ότι είναι η δράστηδα αυτής της επιθέσεως. Υπάρχει διαφωνία ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό. Κατά την άποψή μου και το αποτέλεσμα της δίκης ως προς την ενοχή είναι απολύτως προβλέψιμο. Ότι αντιλαμβάνεται και δέχεται αυτά τα οποία της είπα και ότι ξεχωρίζει την ανθρώπινη διάσταση του θέματος από το ρόλο μου ως υπερασπιστή. Την άκουσα ιδιαίτερα ψύχρεμη, έσκετα και με την θέση στην οποία βρίσκεται, και εκφράζω έτσι και μπορώ να πω και το θαυμασμό μου για την ψυχική αντοχή αυτής της κοπέλας. Αλλά δεν συμβιβάζομαι στο υπερασπιστικό μου καθήκον και δεν λειτουργώ με λαϊκισμούς και σκοπιμότητες. Θα κάνω το χρέος μου, το υπερασπιστικό, όπως έκανα πάντοτε για όλους τους πελάτες. Η πελάτησά σας για ποιο λόγο δεν είχε, τι σας είπε? Είναι δικονομικό της δικαίωμα. Υπάρχει περίπτωση να την δούμε θα έρθει, κύριε Χαζόγλου? Θα το είπε η ίδια στην απολογία της. Δεν μεταφέρω εγώ συγγνώμη στην εντολέα μου, στην απολογία της. Θα τη δούμε στα δικαστήρια, κύριε Χαζόγλου. Η ίδια σε επιστολή της προς το δικαστήριο είπε ότι θα εμφανιστεί σε επόμενες συνεδριάσεις. Φοβήθηκε μήπως να έρθει πρόσωπο με την Ιωάννα σήμερα? Ρωτήστε την ίδια.